Νέο σοκ για την ελληνική αγορά. Σύμφωνα με την εφημερίδα Έθνος, η πασίγνωστη αλυσίδα ζαχαροπλαστείων με την επωνυμία Αγαπητός Γαστρονομία ΑΕ κατέθεσε αίτηση προσωρινής στόχευσης και υποβολής σχεδίου ανασυγκρότησης στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. Η κάθε εταιρεία κοιτάζει προφανώς να κάνει τα ανοίγματά της προκειμένου να εξασφαλίσει μια καλύτερη θέση, να το πούμε έτσι, στα πλαίσια του ανταγωνισμού που έχει με άλλες εταιρείες. Σε κάποιους αυτούς έχει αίσιο τέλος, δηλαδή καταφέρουν και πετυχαίνουν το στόχο τους. Σε κάποιους όχι, που καταλήγουν ακόμα και στο λουκέτο, όπως βλέπουμε στην προκειμένη περίπτωση. Σε δυσχερέστατη θέση βρίσκονται πλέον οι 100 εργαζόμενοι που απασχολούνται στα εργαστήρια και ζαχαροπλαστεία της αλυσίδας, οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με την ανεργία και την οικονομική ανέχεια, ενώ αναμένεται να παραμείνουν για αρκετό καιρό εγκλωβισμένοι, δίχως αποζημιώσεις και επιδόματα ανεργίας. Πίσω από την αίτηση πτώχευσης που κατέθεσε η γνωστή εταιρεία, όπως άλλωστε έχει συμβεί σε όλες τις άλλες περιπτώσεις γνωστών ομήλων στην Ελλάδα που επέλεξαν τον συγκεκριμένο δρόμο. Οι εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά σε μια άσχημη κατάσταση. Εμείς σας ειδικά το θα κινηθούμε πρώτα και κύρια σε αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή έστω και προσωρινά να μπορέσουν να εξασφαλίσουν ένα προνοιακό επίδομα, να το πούμε έτσι, μέχρι να βγάλουμε άκρη, βέβαια μέχρι να διεκδικήσουμε αυτά που δικαιούνται. Η πασίγνωστη αλυσίδα ζαχαροπλαστείων βρίσκεται τώρα σε καθεστώς προσωρινής προστασίας από την αναγκαστική εκτέλεση αποφάσεων για απαιτήσεις σε βάρος της. Η διοίκηση, σύμφωνα με πληροφορίες, ζητά από τις τράπεζες κούρεμα των χρεών κατά 30% και περίοδο χάρητος 18 μηνών, ενώ από τις εταιρείες leasing αναδιάρθρωση των μισθωμάτων για 8 χρόνια και περίοδο χάρητος 18 μηνών. Επιπλέον, από προμηθευτές και επιστωτές ζητά να γίνει δεκτή η μείωση των απαιτήσεών τους κατά 50%. Όλοι γνωρίζουμε ότι η κρίση την οποία βιώνουμε εδώ και κάμποσα χρόνια δεν έχει αφήσει κανέναν ανέγκυχτο. Πολλές εταιρείες είδαμε να κλείνουν, μεγάλες και μικρές, ακόμα και αυτό που λέμε μεγάλες εταιρείες, δηλαδή αλυσίδες στον κλάδο μας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία βρέθηκε στη δίνη της οικονομικής κρίσης όταν επιχειρούσε ένα σημαντικό επενδυτικό άνοιγμα. Τα τελευταία 4 χρόνια είδε τις πωλήσεις να σημειώνουν τεράστια πτώση. Ενδεικτικά, οι πωλήσεις από 6,6 εκατομμύρια ευρώ το 2008 έπεσαν στα 2,96 εκατομμύρια ευρώ το 2012, με ζημιές που άγγιζαν τις 540.000 ευρώ. Οι συνολικές της υποχρεώσεις σήμερα ανέρχονται σε 10,6 εκατομμύρια ευρώ, ενώ 5 καταστήματα της αλυσίδας που ήταν ζημιογόνα έχουν ήδη κλείσει, με τα υπόλοιπα 5 στην επαρχία να παραμένουν παγωμένα. Χρωστάει πρώτα και κύρια προς εργαζόμενους. Δεδουλευμένα των εργαζομένων και χρωστάει προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Και βέβαια χρωστάει προς προμηθευτές, χρωστάει λογαριασμούς, χρωστάει ενίκια, χρωστάει αρκετά. Ο Αγαπητός έχει γράψει τη δική του ιστορία στη ζαχαροπλαστική, ξεκινώντας ως ένα απλό κατάστημα στη Θεσσαλονίκη πριν από 67 χρόνια. Σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης, στην οδό Τσιμισκή, στο ύψος της Αγίας Σοφίας. Τα ζαχαροπλαστεία το έγιναν αμέσως σήμα κατά τεθέν για τα γλυκά της συμπρωτεύουσας. Στη σύγχρονη ιστορία, τα 4 παιδιά του, 2 κόρες και 2 γη, συνέχισαν την οικογενειακή επαγγελματική παράδοση για να φτάσουμε σήμερα στην τρίτη γενιά με τους Αγαπητό Θεόδωρο και Αλέξη Βαλογιώργη. Οι τελευταίοι δημιούργησαν μια λυσίδα καταστημάτων που έφτασαν τα 11 και μια γκάμα προϊόντων που έφτασαν τα 500. Στράφηκαν επίσης και στην ανάπτυξη του Αγαπητού μέσω franchising. Δυστυχώς όμως, η εταιρεία δεν κατάφερε να αντισταθεί στην οικονομική κρίση.